Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα το αγαπημένο του Ιουλίου και άλλος ένας μήνας πέρασε. Κάποια άλλα αγαπημένα προϊόντα κέρδισαν έτσι την καρδιά μου για αυτό το μήνα. Οπότε σήμερα δεν θα σας έχω μόνο προϊόντα beauty, ίσα τα έχω περιορίσει λίγο και έχω βάλει περισσότερο έτσι, έχω fashion μέσα, έχω φαγητό, έχω βιβλία. Οπότε νομίζω ότι είναι έτσι ένα διαφορετικό βίντεο σε σχέση με τα τελευταία που έχω κάνει, με τα τελευταία αγαπημένα που έχω κάνει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πρώτα αγαπημένα για αυτό το μήνα είναι μια σειρά από προϊόντα για το σώμα και για τα χέρια. Είναι από την εταιρεία Molton Brown και είναι η σειρά Blossoming Honeysuckle and White Tea. Πραγματικά η μυρωδιά τους είναι φανταστική. Έβαλα λίγο στο χέρι μου πριν την ενυδατική κρέμα και μυρίζει φανταστικά, δηλαδή μυρίζει καλοκαίρι πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, η ενυδατική κρέμα είναι αρκετά ενυδατική, ιδανική νομίζω έτσι για το καλοκαίρι και για μετά τη θάλασσα, γιατί δεν είναι έτσι πνικτική, έχει αρκετά ελαφριά σύσταση, που όμως ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το δέρμα. Μ' αρέσει πολύ να το συνδυάζω μαζί με το αφρόλουτρο που είχε μέσα το σετάκι, το οποίο είναι ένα ανάλαφρο έτσι gel, ο οποίο κάνει αφρό και είχε και μία κρέμα για τα χέρια την οποία την έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά όμως μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, η συσκευασία είναι φανταστική. Τα χρώματα που έχουν διαλέξει είναι απίστευτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εταιρεία είναι η Molton Brown. Λίγο έτσι πιο ακριβή, δεν είναι τύπου body shop, αλλά αξίζουν τα λεφτά τους γιατί αυτό που σου προσφέρει, βασικά νιώθω ότι σου προσφέρει σαν μια υπηρεσία, δηλαδή το βάζεις και νιώθεις πάρα πολύ ωραία, ότι κάνεις έτσι κάτι ιδιαίτερο για τον εαυτό σου, οπότε αυτό το μήνα έτσι τα έχω ευχαριστηθεί ιδιαίτερα πολύ. Και άλλο ένα αφρόλουτρο που δεν είναι ακριβώς αφρόλουτρο, αλλά άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε αφρόλουτρο. Γάτα! Πού είσαι! Γάτα! Μισό. Αυτή εδώ! Αυτό εδώ το γατί είναι η γάτα. Όπως έλεγα λοιπόν, τα συγκεκριμένα προϊόντα έχω αναφέρει και σε ένα προηγούμενο μου βίντεο. Είναι το Rub 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 από τη Lush. Είναι ένα scrub το οποίο έχει πολύ έτσι... είναι ένα ελαφρύ scrub για όλο το σώμα, το οποίο όμως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα και για αφρόλουτρο. Κάνει ένα πολύ ελαφριό. Κάνει ένα πολύ ελαφρύ scrub στο δέρμα και αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα. Μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα τις μέρες που δεν έχω πάει στη θάλασσα, οπότε γιατί όταν έχουμε πάει στη θάλασσα το δέρμα μας ερεθίζεται από τον ήλιο και από όλα, οπότε προτιμώ να μην έχω πάει στη θάλασσα εκείνη την ημέρα. Το βάζω και μετά βάζω μια ενυδατική κρέμα, συνήθως χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα, οπότε γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι set. Σήμερα θα σας δείξω μόνο ένα προϊόν ομορφιάς, μακιγιάς βασικά, και είναι η μάσκαρα από την Benefit, είναι η Rollet Lash. Μίλησα για αυτή στο τελευταίο μου βίντεο, θα σας έχω το link από κάτω να πάτε να το δείτε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, δίνει μήκος, δεν νιώθω ότι μου δίνει καθόλου όγκο. Έχει ένα βουρτσάκι το οποίο είναι πλαστικό και δεν πιάνει πολύ προϊόν πάνω, οπότε δεν γίνονται οι βλεφαρίδες έτσι να κλάμπι, πώς το λέμε, να είναι ενωμένες τέλος πάντων μεταξύ τους. Οπότε εμένα μου αρέσει πολύ, θέλω να είναι διαχωρισμένες αρκετά οι βλεφαρίδες μου και αυτό μου το κάνει. Τη δοκίμασα τις προάλλες στη hot yoga και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που δεν έλειωσε πάνω μου, δεν μου τζρώθηκα καθόλου και τη φοράω σχεδόν κάθε μέρα από το φοράω μάσκαρα θα φορέσω τη συγκεκριμένη. Οπότε πολύ καλή από την Benefit. Έχω να σας δείξω δύο fashion items, δύο ρούχα δηλαδή. Το ένα είναι για τη γυμναστική και το άλλο είναι ένα φορματάκι. Θα ξεκινήσω με το ρούχο της γυμναστικής και είναι το συγκεκριμένο κολάν. Είναι ένα κολάν το οποίο πάει μέχρι το γόνατο και είναι από τα Oysho. Ναι, το γράφει και εδώ. Δεν μ' αρέσει που το γράφει, είναι έτσι ασημένια και γυαλίζουν, δεν μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ που έχει τη φούξια έτσι λωρίδα στο πλάι και από πίσω. Το κάνει να δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι
κολακεύει αρκετά το σώμα, πάρα πολύ καλό για να αθλείς το θεωρώ. Από τότε που το πήρα θέλω συνέχεια να φοράω αυτό, τα αντικατέστησα με όλα τα άλλα κολάνς που φόραγα. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το χρωματάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νιώθω βασικά το δέρμα μου ότι αναπνέει, που είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο ρούχο το οποίο το έχω καταφορέσει αυτό το καλοκαίρι γενικότερα και ειδικά αυτό το μήνα, γιατί όταν έτσι βγαίνω έξω το βράδυ ή ακόμα και το πρωί βασικά, δεν θέλω να φοράω παντελόνια. Τις προάλλες έβαλα παντελόνι και μετά νιώσα που το έκανα αυτό, δεν ξέρω γιατί το έκανα, μου έλειψε δηλαδή το φορεματάκι μου. Αυτό είναι το φόρεμα το οποίο σας λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα άσπρο με μαύρες ρίγες, μ' αρέσει που υπάρχει στο πλάι ας πούμε αυτή η διαφορά στις ρίγες, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε καλά, έχει οριζόντιες ρίγες και εδώ πέρα είναι πλάγιες ουσιαστικά ή κάθετες, δεν είναι κάθετες, είναι πλάγιες. Και νομίζω είναι ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο απλό σχέδιο, από πίσω η πλάτη είναι σχετικά ανοιχτή, όχι όμως πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα H&M, ήταν αρκετά φθηνό. Το είχα πάρει από τη Σουηδία, αλλά νομίζω μπορείτε να το βρείτε και εδώ στην Ελλάδα. Μπορείτε να το φορέσετε το πρωί με απλά σανδάλια ή με All Stars. Και μπορείτε να το φορέσετε και το βράδυ με μία πλατφόρμα και να πάτε να πιείτε το ποτό σας. Πραγματικά είναι ένα φόρεμα το οποίο θεωρώ ότι μπορείτε να το φορέσετε πάρα πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε περίσταση. Και ήρθε η ώρα του φαγητού. Σήμερα έχω το συγκεκριμένο. Είναι ουσιαστικά γκοφρέτες από καλαμπόκι. Αν έχετε δοκιμάσει τις ρουζογκοφρέτες, αυτό εδώ πέρα είναι 100 φορές καλύτερο. Είναι πολύ πιο γευστικές. Να σας δείξω πώς φαίνεται. Είναι κίτρινες και πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμες. Τις τρώω σκέδες, τις τρώω και με τύρι, προτιμώ γραβιέρα μπιολογίες να το τρώω. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε είτε περιμένω να φάω, είτε έτσι κατά τη διάρκεια στο απόγευμα βασικά που έχω πεινάσει, συνήθως τα πάω σε αυτή την επιλογή ας πούμε. Είναι από την Σάρτσιο και είναι, ναι, το πορτοκάλι, βασικά το κίτρινο, η κίτρινη συσκευασία, έχει και ριζογκοφρέτες, έχει διάφορα, αλλά εγώ παίρνω αυτό και... Και σε σχέση με τα βιβλία, όπως σας υποσχέθηκα στο τελευταίο μου βίντεο, έχω βασικά ένα βιβλίο και ένα περιοδικό. Θα ξεκινήσω με το περιοδικό γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω έτσι το πιάνω στα χέρια μου βασικά, γιατί είναι το Savoirville. Αν δεν ξέρετε, το Savoirville είναι ένα website, savoirville.gr, θα σας έχω link από κάτω να πάτε να το δείτε το site. Και μέσα σε αυτές τις, έτσι, δύσκολους, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αποφάσισαν να βγάλουν και έντυπο περιοδικό, είναι free press. Μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα και στην Αντίπαρο νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Το ξεφύλιζα τις προάλλες και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίες συνεντεύξεις, έχει συνεντεύξεις από bloggers, από ηθοποιούς, πάρα πολύ ωραίες έτσι, συμβουλές. Θα σας έχω βασικά link για να μπορέσετε να πάτε να διαβάσετε νομίζω το περιοδικό, μπορείτε να το βρείτε και online. Τέλος πάντων, θα σας έχω όλες τις πληροφορίες γι' αυτό από κάτω να πάτε να το δείτε. Αξίζει να το διαβάσετε αν το βρείτε έξω, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Να σας πω ότι το Savoir δεν με έχει πληρώσει για να το πω αυτό. Καθόμουν τις προάλλες και το έτσι χάζευα και ήθελα να μιλήσω γι' αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό έτσι, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε στη θάλασσα, ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό περιοδικό είτε στην καφετέρια, στη θάλασσα, παντού. Δηλαδή οι φωτογραφίες μέσα είναι απίστευτες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, δεν σας δείχνω άλλα, θα σας έχω πληροφορίες από κάτω. Όσο καιρό ήμουν στη Σουηδία, ο καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο συνεχώς μίλαγε, βασικά όλοι μου οι καθηγητές, συνεχώς μιλάγανε για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, για τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, για πάρα πολλούς αρχαίους φιλόσοφους. Και εγώ κάθε φορά ντρεπόμουν που δεν έχω διαβάσει ούτε ένα τους βιβλίο πραγματικά. Οπότε όταν γύρισα εδώ σκέφτηκα ότι θέλω να αρχίσω να διαβάζω βιβλία που έχουν γράψει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Οπότε ξεκίνησα με τον Πλάτωνα και άρχισα να διαβάζω το Συμπόσιον, το τελείωσα βασικά.
Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, μιλάει για τον έρωτα με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, με έναν πολύ ανοιχτό τρόπο. Τα πράγματα που λέει μέσα πιστεύω ότι δεν τα βρίσκουμε σε βιβλία που έχουν γραφτεί τώρα, το 2015. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτονται, ο τρόπος που επικοινωνούν. Μιλάει ανοιχτά για τους ομοφιλόφιλους και πόσο αυτό ήταν επιτρεπτό στην αρχαία Ελλάδα. Είναι ένα βιβλίο, πιστεύω, που πρέπει να το διαβάσουμε και όχι πρέπει επειδή πρέπει, είναι να θέλεις να το διαβάσεις και ούτως ώστε να ανοίξεις το μυαλό σου. Με στεναχωρεί που μου πήρε τόσο καιρό να το διαβάσω αυτό το βιβλίο, αλλά χαίρομαι που το διάβασα και το τελείωσα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα και συστήνω γενικότερα ανεπιφύλακτα να αρχίσουμε να διαβάζουμε περισσότερο τους Έλληνες τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και τους νέους φυσικά, αλλά δίνουν πάρα πολύ ωραίες βάσεις έτσι για να πάμε παρακάτω σαν προσωπικότητες και ίσως λίγο παρακάτω σαν λαός. Οπότε αυτό ήταν το βιβλίο για αυτό το μήνα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου πραγματάκια, προϊόντα που χρησιμοποίησα, διάβασα, έφαγα αυτό το μήνα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αφήστε μου comment από κάτω ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν, πράγμα, φαγητό για αυτό το μήνα. Και επίσης, το επόμενο μου βίντεο θα είναι ένα Q&A βίντεο. Αφήστε μου ερωτήσεις από κάτω για να τις διαβάσω και να τις απαντήσω πιθανότατα στο επόμενο μου βίντεο. Θα σας έχω τα links με τα social media από κάτω να πάτε να με ακολουθήσετε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να το κάνετε like και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας! Αλλά αν έχετε έτσι ανασφάλειες με το δέρμα σας και νιώθετε καλύτερα όταν φοράτε μακιγιάζ, ακόμα και όταν αθλείστε, τότε νομίζω το συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι ιδανικό για εσάς. Οπότε, αν θέλετε να δείτε πώς έχω δημιουργήσει αυτό το μακιγιάζ και αυτό τον κότσο, ο οποίος ήταν μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε, απλά συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο.